Πάμε στα μέτωπα και εσύ. Πάμε στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί είναι και η Έλλη Κασόλη και ο Μιχάλης Τεζάρης. Εκεί στο επικίνδυνο μέτωπο. Πάμε πρώτα στο Μιχάλη Τεζάρη. Μιχάλη, καλησπέρα. Έχει σπεύσει εκεί καλησπέρα, μεταξύ Νίκο. Αυγαριάς και Γαλατσόνας. Εκεί όπου υπάρχουν οι αναζωπηρώσεις και θα δοθεί τη νύχτα η μάχη. Δυστυχώς χωρίς αέρια μέσα. Σταματούν σε 20 λεπτά να επιχειρούν για να μην επεκταθεί η φωτιά προς την Ιστιαία. Βρισκόμαστε στην περιοχή Γαλατσόνα, εδώ που σταμάτησε το επικίνδυνο μέτωπο, Νίκο, σε αυτό ακριβώς το συγκεκριμένο σημείο του δάσους. Εάν η φωτιά περνούσε στην απέναντι μεριά, όπως θα δείξει τώρα ο Γιάννης Βρακάς, τα προβλήματα θα ήταν πολύ μεγαλύτερα. Και αυτό γιατί είναι σημείο το οποίο δεν έχει καεί και ευχόμαστε να μην καεί. Και γι' αυτό έδωσαν μάχη οι πυροσβέστες τόσο της χώρας μας, όσο και από την Σλοβενία και τη Σερβία, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ στην περιοχή, στο σημείο και επιχειρούν. Έχουν δώσει πραγματικά τιτάνιο αγώνα προκειμένου να μην περάσει η φωτιά σε ένα σημείο, με τη βοήθεια του Γιάννη. Γιάννη, αν θες δείξε, όπου δεν έχει περάσει φλόγα και ελπίζουμε να μην περάσει. Και αυτό παλεύουν ουσιαστικά οι πυροσβέστες εδώ. Δυστυχώς η ώρα είναι πλέον περασμένη και δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, τα ελικόπτερα που βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγα λεπτά στο σημείο. Και βλέπετε τώρα κι εσείς πώς εδώ είναι παραταγμένα όλα τα οχήματα της πυροσβεστικής, τόσο της χώρας όσο και από τις άλλες χώρες που έχουν έρθει εδώ για να συνδράμουν. Νίκο, μιλάμε για μια αξιέπαινη προσπάθεια. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούν κυριολεκτικά με τα μάτια, χωρίς να γνωρίζουν όλοι την ίδια γλώσσα. Με τα μάτια επικοινωνούν για να κάνουν τις συνδέσεις, για να κάνουν όλες τις εγκαταστάσεις προκειμένου να πέσουν μέσα στη φωτιά και να τις σταματήσουν. Είναι επικίνδυνο το σημείο που δεν έχει περάσει. Και γιατί το λέω είναι επικίνδυνο? Όπως σας έλεγε ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο οποίος βρισκόταν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών, αν περάσει στο αριστερό μέρος οθόνης, όπως βλέπετε εμένα, είναι τα Καμάρια, είναι η Ιστιαία και η Νέα Συνασό. Είναι περιοχές που δεν έχουν περάσει η φωτιά. Έχουν προετοιμαστεί οι πυροσβέστες για όλα τα ενδεχόμενα, λόγω του, βέβαια, του παιχνιδιού που παίζει ο άνεμος. Αλλά το στοίχημα είναι να σταματήσει η φωτιά εδώ. Αυτό. Έτσι. Να σταματήσει αυτή την κοιλάδα, ένα ελεγχόμενο σημείο, προκειμένου να γίνονται κέρυψη από αέρος και να τον κυκλώσουν οι πυροσβέστες από την γη. Επίγεια. Μακάρι, Μιχάλη. Και να επιχειρήσουν μέσα στις εστίες. Αυτό το είναι το ζήτημα. Έχουμε μπροστά μας δυστυχώς ακόμα μια νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους της πολύπαθης Εύβοιας. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια.